Γεια σας. Είναι για μένα η πρώτη μου έτσι εμφάνιση σε τέτοιο κοινό. Μιλάω, νομίζω, λίγο μια διαφορετική γλώσσα, αλλά αναφέρθηκε σε μια προηγούμενη συζήτηση ότι χρειαζόμαστε πολλά skills και πολλούς διαφορετικούς τύπους ιδιωτήτων για να πετύχουν τα open source project. Εγώ ασχολούμαι πολλά χρόνια με την ιδέα των ασυρμάτων δικτύων, των κοινοτικών δικτύων. Τα λέω do-it-yourself networking και στη βάση του αφορά την υποδομή, το δίκτυο καθ' αυτό και όχι το software που τρέχει από πάνω. Υπάρχουν πολλά τέτοια εγχειρήματα από μικρές γειτονιές που φτιάχνουν το δικό τους τοπικό δίκτυο μέχρι ολόκληρες περιοχές όπως η Καταλωνία. Υπάρχουν μικρά κουτιά. Νομίζω εχθές ακούσατε για το Next Cloud Box που σχετίζεται πολύ με αυτά που θα σας πω σήμερα. Και αυτά που θα πω σχετίζονται πολύ και με το WordPress ως ένα τρόπο διαχείρισης και customization, τέλος πάντων, υπηρεσιών. Και θα προσπαθήσω να τα βάλω αυτά όλα μαζί. Το do-it-yourself networking έχει και κάποιες πολιτικές προεκτάσεις, γιατί έχει να κάνει και με το σε ποιον ανήκουν τα δεδομένα, ποιος διαχειρίζεται το λογισμικό κτλ. Οπότε εγώ κινούμαι και σε χώρους που γίνονται πολιτικές συζητήσεις για το πώς χρησιμοποιούμε το ανοιχτό λογισμικό και πώς το διαχειριζόμαστε ως κοινότητες κτλ. Θα σας δώσω λίγα παραδείγματα έτσι. Ποιοι από σας ξέρουν για αυτά τα κοινοτικά δίκτυα, τα ασύρματα δίκτυα? Υπάρχει κάποιος που τα έχει ξανακούσει? Έτσι για να πάρω μια αίσθηση. Ωραία. Το Freifunk, το ξέρετε για παράδειγμα, είναι ένα πολύ γνωστό δίκτυο που έχει πάνω από 40.000 κόμβους στη Γερμανία. Και το μότο του είναι, και από τη λέξη τη γερμανική, το Freifunk, είναι να είναι ελεύθερο το δίκτυο. Οπότε ουσιαστικά δίνουν ένα open source firmware, ο κόσμος κάνει flash στους routers τους και με το που το κάνει, το δίκτυο είναι ανοιχτό να συνδεθεί οπωσδήποτε και αν τέτοια δίκτυα είναι κοντά, συνδέονται και αυξάνουν το coverage του δίκτυου. Συγγνώμη, θα λέω και μερικές αγγλικές λέξεις, εγώ ζω στη Ζυρίχη. Είμαι σε ένα οργανισμό που λέγεται Nethood, οπότε μιλάω πολύ στα αγγλικά. Συγχωρέστε με άμα είμαι λίγο σαν Ελληνοαμερικάνος. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το guifi.net στην Καταλωνία. Το Freifunk έχει μια πολύ αναρχική, ας πούμε, δομή και διακυβέρνηση, οπότε ο καθένας που παίρνει αυτό το ανοιχτό firmware το βάζει στο σπίτι του και δουλεύει. Δεν χρειάζεται να συνεργαστεί κανένας με κανέναν. Η ιδέα είναι κάποιο είδους, ας πούμε, viral τρόπος να ανοίγει το δίκτυο και να γίνεται παντού ελεύθερο, ώστε όλοι να μπορούν να συνδέονται στο ίντερνετ. Το Freifunk είναι λίγο διαφορετικό. Εδώ βλέπετε το χάρτη. Έχει ουσιαστικά διασκορπιστεί σε όλη την Καταλωνία. Έχει ξεκινήσει από επαρχιακές περιοχές και λειτουργεί περισσότερο ως κοινό. Υπάρχει δηλαδή ένα foundation που διαχειρίζεται τους πόρους, πληρώνουν ένα backbone internet link, το οποίο το κόστος του το μοιράζονται όλοι μαζί κτλ. Είναι ένα διαφορετικό μοντέλο. Και έχουμε και στην Ελλάδα το success story μας, είναι το 40.gr, εδώ είναι ο Γιώργος Κλησιάρης που είναι ένας από τους ιδρυτές. Πάντα με μαλώνει ότι βάζω αυτή τη φωτογραφία που δεν είναι αυτές οι τεράστιες ωραίες κεραίες που εντυπωσιάζουν, αλλά είναι όλες κεραίες τηλεόρασης και η κεραία ουσιαστικά του δικτύου είναι αυτό το μικρό open mesh access point. Αλλά εγώ τη βάζω επίτηδες γιατί λέω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του δικτύου, γιατί είναι αυτό που συνδέει την κοινότητα με το δίκτυο. Το backbone δίκτυο μπορεί να είναι εντυπωσιακό, να είναι τεχνολογικά πολύ ενδιαφέρον, αλλά τελικά για μένα σαν ερευνητή αυτό που με ενδιαφέρει είναι πώς συνδέεται η κοινότητα, οι απλοί άνθρωποι που δεν έχουν αυτές τις τεχνικές γνώσεις στο δίκτυο, αλλά και τι κάνουν όταν συνδέονται. Το πολιτικό κομμάτι αφορά και αυτό, γιατί πολλές φορές είναι άνθρωποι που έχουν πολιτική θέση σχετικά με το ίντερνετ και τις υπηρεσίες, κάνουν όλα αυτά τα ωραία πράγματα, αλλά τελικά ο κόσμος μπαίνει και χρησιμοποιεί το Facebook. Και είναι ένα άξιο, ας πούμε, objective να φτιάχνουμε όλα αυτά τα ωραία δίκτυα, ουσιαστικά να παρέχουμε σύνδεση στο Facebook. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν από το παρελθόν τέτοια μικρά κουτιά σαν αυτό, τα οποία δεν συνδέονται σε κανένα backbone δίκτυο και παρουσιάζονται από τους κατασκευαστές τους ως δίκτυα που είναι εκτός του ίντερνετ, offline networks. Αυτό είναι από το Occupy Movement, είναι ένας μικρός router που συνδέεσαι και έχει ένα web server που μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις μαζί με όλους
που έχουν πρόσβαση σε αυτό τον σερβερ και να τρέξεις διάφορες υπηρεσίες που έχει αποφασίσει αυτός που έχει αυτό τον router. Και έχω περάσει τα τελευταία 6-7 χρόνια της ζωής μου να απαντάω την ερώτηση και γιατί να θέλουμε κάτι τέτοιο. Γιατί να θέλουμε ένα σερβερ που να τρέχει σε ένα κουτί ευαίσθητο, σε φθορές κτλ. Και να μην το βάλουμε στο ίντερνετ αφού όλοι έχουν ίντερνετ. Αυτό είναι η κλασική απάντηση. Και υπάρχουν πολλές απαντήσεις γι' αυτό και θα πω μόνο μία που πιστεύω ότι είναι σημαντική, ότι ουσιαστικά αυτά τα κουτιά ξέρουν ποιοι συνδέονται σε αυτά, ξέρουν πού είναι αυτοί που συνδέονται, χωρίς να ξέρουν ποιοι είναι. Χωρίς τη χρήση GPS, δηλαδή μπορεί να έχεις μια web εφαρμογή, η οποία να ξέρει εξ ορισμού ότι αυτοί που συνδέονται είναι στο χώρο που βρίσκεται αυτό το κουτί. Και αυτό μπορεί να έχει πολλές ενδιαφέρουσες εφαρμογές, που είναι και ένα από τα θέματα που δουλεύω και συζητάω. Αυτό είναι επίσης ένα project παλιό που λέγεται Pirate Box, ίσως το ξέρετε, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα κουτί που το βάζεις σε ένα χώρο και μπορείς να ανταλλάσσεις αρχεία. Εδώ έχουμε το Next Cloud Box. Οπότε όλα αυτά τα κουτιά ουσιαστικά είναι υπηρεσίες δικτυακές οι οποίες έχουν ένα τοπικό χαρακτήρα και μια αίσθηση ανεξαρτησίας από το ίντερνετ. Και δουλεύω σε ένα project που λέγεται Μαζί, από το ελληνικό Μαζί δεν είναι σύμπτωση, που κάνει brand την έννοια του Μαζί Zone. Ουσιαστικά είναι ένα δίκτυο που καλύπτει μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Μπορεί με ένα τέτοιο κουτί να είναι όσο πιάνει η κεραία του αυτού, αλλά θα μπορούσε και με το messing, με backbone δίκτυα, αυτά τα τοπικά δίκτυα να γίνονται και ακόμα μεγαλύτερα. Και το ερώτημα είναι τι κάνουμε πάνω σε αυτά τα δίκτυα και ποιοι μπορούν ή πρέπει να αποφασίζουν για το τι υπηρεσίες θα παρέχονται. Και ακριβώς στο Μαζί προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα εργαλείο τύπου WordPress, που αντί να δίνουμε εργαλεία σε χρήστες να φτιάχνουν τη δικιά τους σελίδα, ουσιαστικά να φτιάχνουν το δικό τους δίκτυο με τις υπηρεσίες του. Και θα το εξηγήσω, τον περισσότερο χρόνο θα τον αναλώσω σε ένα demo σε όλα αυτά. Πολύ γρήγορα να πω ότι όλα αυτά τα κοινοτικά δίκτυα έχουν διαφορές και δύο από τις πιο σημαντικές διαφορές, η μία είναι αν παρέχουν σύνδεση στο ίντερνετ ή όχι, αν είναι δηλαδή μόνο τοπικά, και αν αφορούν την κοινότητα αυτών που τα φτιάχνει ή αν αφορούν όλους που μπορούν να έχουν σύνδεση σε αυτά. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί δεν θέλω να σας πω θεωρία. Ήρθα εδώ με την αγωνία να δείξω και κώδικα, να δείξω και κάτι πιο τεχνικό, οπότε δεν θέλω να κάνω την παρουσίαση που κάνω πάντα. Θα πάω πολύ γρήγορα, κάνω και μια αναλογία με το οργανικό φαγητό και ο κόσμος έχει μια θετική προδιάθεση για την οργανική γεωργία, για τα φαγητά που τα κάνουμε στο χωράφι μας κτλ. Και την industrial γεωργία γενικά έχουμε μια απόθυση. Αλλά δεν ισχύει το ίδιο με τους μεγάλους data servers κτλ. Ο κόσμος δεν έχει σε ευρεία έννοια μια αρνητική διάθεση, γιατί είναι αυτό που γνώρισε από τότε που το ίντερνετ έγινε πολύ διαδεδομένο. Και προσπαθώ εγώ να δημιουργήσω ένα branding, μια γλώσσα που να δημιουργήσω ενημέρωση τέλος πάντων για τους φόβους που έχει το Facebook και κάνω μια παρομοίωση με την Monsanto. Και τα genetically modified organisms, τα GMOs που λέμε, τα λέω algorithmically modified data. Όταν χρησιμοποιούμε τέτοιους μεγάλους σερβέρους, ουσιαστικά γινόμαστε manipulate. Αλλάζουν τα δεδομένα που βλέπουμε με έναν τρόπο να μας κάνουν πιο πολύ εθισμένους αυτά, να γίνονται όλα πιο ωραία κτλ. Και αυτό έχει το κόστος του. Και το ερώτημα είναι, μπορούμε να έχουμε, όπως έχουμε βιολογική γεωργία, ένα βιολογικό ίντερνετ? Και η δικιά μου απάντηση είναι ότι μπορούμε, αν αρχίσουμε να το καλλιεργούμε πραγματικά από τα κάτω, από την υποδομή, με συστήματα σαν το GUIFI και το Pirate Box κτλ. Και τα δύο έργα που δουλεύω ουσιαστικά προσπαθούν αυτή τη διαδικασία της οργανικής δημιουργίας του ίντερνετ να την κάνουν εύκολη και σε ανθρώπους που δεν έχουν τεχνικές γνώσεις, όπως είπα ακριβώς, όπως το WordPress που κάνει πιο εύκολο τη δημιουργία websites. Και είχα βρει κάπου αυτό το δέντρο, οπότε στο δέντρο του open source software ουσιαστικά προτείνω να προσθέσουμε ρίζες, που είναι οι κεραίες και οι routers και τα λοιπά, στους οποίους αυτό το software τρέχει, αλλά και λογισμικό και διαδικασίες που δημοκρατικά αυτούς που αφορά η χρήση αυτού του λογισμικού μπορούν να μαθαίνουν πώς δουλεύει, να αποφασίζουν τι θα γίνονται τα δεδομένα. Ουσιαστικά όλο αυτό το, πώς να το πω, το σύνολο υπηρεσιών και υποδομής
να διαχειρίζεται οι τοπικές κοινότητες με τρόπο δημοκρατικό και που να τους αφορά. Που αυτό θα πρέπει να φτάνει, κατά τη γνώμη μου, μέχρι και τη φυσική συνάντηση, πως παλιά στο καφενείο μιλάγαμε για τα κόμματα και το ποδόσφαιρο, να υπάρχουν χώροι που ο κόσμος που φτιάχνει τέτοια δίκτυα να μπορεί να συζητάει για το πώς θέλουν τα δίκτυα να λειτουργούν. Και αυτό συμβαίνει στο Σαραντάπορο. Στα καφενεία ένα από τα μεγάλα θέματα είναι ποιος δεν πληρώνει για τους routers που μπαίνουν στις κεραίες και κόψτε του το ίντερνετ γιατί αυτός δεν μας βοηθάει κτλ. Και αυτό πιστεύω εγώ είναι μια πολύ θετική και πολύ υγιής διαδικασία. Ο κόσμος, επειδή το ίντερνετ παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, να μπορεί να τον αφορά πώς στίζεται και πώς διαχειρίζεται. Οπότε θα σας παρουσιάσω τώρα δύο project ανοιχτού λογισμικού, τα οποία είναι σε ευριακό στάδιο, για να σας δώσω να καταλάβετε τι θέλουμε να κάνουμε και πώς δουλεύει. Το ένα είναι το μαζί zone και θα πάω κατευθείαν στο demo, απλώς να πω πολύ βιαστικά ότι ουσιαστικά ένα τέτοιο τοπικό δίκτυο δουλεύει με την έννοια του captive portal. Όπως πάτε στο αεροδρόμιο και αντί να μπείτε στην αγαπημένη σας σελίδα, εμφανίζεται μια σελίδα και λέει καλώς ήρθατε στο αεροδρόμιο, πατήστε εδώ για να μπείτε στο ίντερνετ. Αντίστοιχα αυτό το δίκτυο θα μπορούσε να σας μεταφέρει σε μια σελίδα η οποία κάνει κάτι άλλο. Μπορεί να είναι ένα Nextcloud, όπως κάνει το Nextcloud Box, μπορεί να είναι μια συλλογή Etherpad δεδομένων, αλλά και άλλες εφαρμογές που ειδικοί σχεδιαστές έχουν σχεδιάσει για το συγκεκριμένο περιβάλλον. Και αυτή είναι η σελίδα, η default, όπως φαίνεται σε αυτόν που συνδέεται στο δίκτυο. Και εδώ είναι το σύστημα διαχείρισης για να μπορεί κανείς να διαχειριστεί αυτή τη σελίδα. Οπότε είναι η πρώτη μου φορά που το κάνω. Έχω βάλει ένα κωδικό για να μην μου το χαλάσετε. Είδα κάτι security παρουσιάσεις, πόσο εύκολα είναι να σπάσεις και να κάνεις SQL injections και όλα αυτά. Οπότε θα σας το δείξω σιγά σιγά και μετά θα σας αφήσω να παίξετε και να το... Οπότε, εδώ είναι ένα Raspberry Pi που έχει ένα image που είναι πολύ εύκολο, το κατεβάζετε από το site του μαζί, του GitHub repository του μαζί. Το βάζετε στο Raspberry Pi και με το που ανοίγετε έχετε ουσιαστικά ένα τοπικό router, ο οποίος έχει ένα SSID. Έχω διαλέξει εδώ το http://fos.com. Γιατί δεν θέλω να σας κάνω redirect χωρίς εσείς να το έχετε επιλέξει. Υπάρχει δυνατότητα να σας κάνω απευθείας redirect εκεί που θέλω όταν θα συζητείτε στο router, αλλά αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο ένα attack που σας κάνω στη χρήση του υπολογιστή σας. Εγώ έχω επιλέξει όταν θα μπείτε σε αυτό το router, όταν θα συσδεθείτε. Μπορώ να πω γρήγορα και τον κωδικό είναι foscom χωρίς την τελεία, αν θέλετε μπορείτε να το δοκιμάσετε. Θα είστε στο ίντερνετ, γιατί το έχω συνδέσει και με το ελεύθερο ίντερνετ εδώ πέρα, οπότε λειτουργεί ως ένας κλασικός ίντερνετ router, αλλά παρέχει και μια επιπλέον υπηρεσία που δεν υπάρχει αν δεν είστε εδώ πέρα. Και αυτή η υπηρεσία είναι στη σελίδα http://fos.com. Οπότε συνδέομαι, έχω βάλει τον κωδικό foscom χωρίς την τελεία και όταν θα πάω στον browser μου, ανοίγω ένα καινούριο tab, άμα θα γράψω εδώ foscom, αυτό το URL δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Εσείς διαλέγετε ό,τι URL θέλετε. Είμαστε σε ένα τοπικό περιβάλλον, οπότε ο δικός μας DNS server μπορεί να κάνει resolve ό,τι URL μπορείτε να φανταστείτε. Εγώ έχω διαλέξει το foss.com, ώστε να είναι απλό κανείς να το πληκτρολογήσει και συνδέεται σε αυτή τη σελίδα που έχει κάποιες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα Etherpad. Το έχω βάλει σαν μια υπηρεσία. Ξέρετε τι είναι το χρησιμοποιείτε το Etherpad. Το Etherpad είναι ένα open source Google Doc ουσιαστικά, το κάνω κλικ εδώ. Τώρα είμαι ο χρήστης. Σας δείχνω πώς εσείς, αν θα μπείτε σε αυτό το δίκτυο, τι θα συναντήσετε και τι μπορείτε να κάνετε. Μπορείτε λοιπόν να μπείτε στο Etherpad. Το Etherpad είναι ένα Google Doc. Να τώρα ο Γιώργος είναι, όπως οι μάγοι έχουν τους βοηθούς τους, έχω πει στον Γιώργο να μπει και να με βοηθάει. Οπότε είναι ο δεύτερος χρήστης, ο οποίος μπορεί να φτιάξει ακόμα και ένα δικό του pad. Είναι πολύ εύκολο, απλώς φτιάχνει ένα URL. Άμα έχω φτιάξει ένα που νομίζω ότι είναι χρήσιμο για ένα workshop σαν αυτό, πολλές φορές φεύγουμε από μέρη που είμαστε όλοι μαζί και δεν ξέρουμε ποιον συναντήσαμε, έχουμε πάρει κάρτες που χάνονται κτλ. Εδώ είναι ένα πολύ απλό αρχείο που μπορείτε να μπείτε και να γράψετε το όνομά σας. Γιώργο, άμα θες μπορείς να το γράψεις. Μπράβο.
Και εγώ μπορώ να τον πειράζω κιόλας και να τα σβήνω. Είναι ένα. Το καταλαβαίνετε τι κάνει το Etherpad. Είναι ένα open source Google Doc. Μια άλλη υπηρεσία είναι το Guestbook. Το Guestbook είναι η ιδέα ότι επειδή αυτοί οι υπολογιστές μπορούν να φιξαριστούν σε ένα χώρο, πώς έχουμε όταν πάμε σε ένα μουσείο και γράφουμε τις εντυπώσεις μας σε αυτά τα, πώς τα λέμε στα ελληνικά, το βιβλίο επισκεπτών. Ουσιαστικά ένα βιβλίο επισκεπτών μπορεί να έχει μια ψηφιακή μορφή. Αυτό τώρα το ξέχασα, η ερώτηση είναι από ένα workshop που ήμουν χθες που μιλούσε για πολιτική. Οπότε μπορώ να γράψω εδώ ένα μήνυμα, να ανεβάσω μια φωτογραφία και να μπει σε μια συλλογή. Αυτές είναι φωτογραφίες από αυτό το workshop που ήμουνα το Σάββατο. Και αυτό να μένει στο χώρο και ουσιαστικά αυτός που θα το βλέπει να ξέρει ότι ό,τι βλέπει έχει γραφτεί από κάποιον που ήταν πραγματικά εκεί. Γιατί αυτή η σελίδα δεν είναι διαθέσιμη στο ίντερνετ, αλλά είναι διαθέσιμη στον χώρο. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι συνεντεύξεις. Πήρα μια συνέντευξη από τον Γιώργο τον Κλησιάρη και έχω και μια απορία γενικά. Γιατί φως και όχι φλός. Για μένα υπάρχουν δύο, και το ξέρετε φαντάζομαι, το κλασικό του Richard Stallman, το free as in free beer or free as in freedom. Και δεν ξέρω ποια θα ήταν η θέση σας. Να, εδώ ήταν ο Γιώργος και το συζητάγαμε και έχουμε φτιάξει ένα application που κάνει εύκολο το να παίρνεις συνεντεύξεις και έχω αυτή την ερώτηση, free beer or free bird, και ο Γιώργος απάντησε και μπορώ να ακούσω την απάντησή του, αλλά όλη αυτή η πληροφορία... Δεν το ακούτε τώρα, δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Πρέπει να μπείτε στη σελίδα για να τα ακούσετε αν θέλετε, έχει πει κάτι πολύ σημαντικό. Οπότε αυτή είναι μια άλλη υπηρεσία. Μπορούμε να παίξουμε, άμα έχουμε λίγο χρόνο μετά, να πάρω και άλλη μια συνέντευξη, να σας δείξω πώς προστίθεται. Και τελικά, και ακόμα υπάρχει και η υπηρεσία Slides, το οποίο είναι το Nextcloud. Ακριβώς αυτό που κάνει το Nextcloud Box, είναι ένα υποσύνολο των υπηρεσιών που παρέχει αυτό το τοπικό δίκτυο, μαζί με το Etherpad, αυτά τα πιο designed applications, όπως το Guestbook ή το Interviews, αλλά και όποιο άλλο free and liber open source software, γιατί αυτά πρέπει να είναι εύκολο να τα εγκαθαστήσεις για να μπορεί κάποιος να τα χρησιμοποιήσει έτσι απλά. Οπότε εδώ έχω και τις διαφάνειές μου. Για παράδειγμα, μπορείτε να τις κάνετε download και μπορώ εδώ να κάνω και εγώ upload από το στικάκι εδώ πέρα και κάποιες άλλες παρουσιάσεις, για να δούμε αν θα δουλέψει. Οπότε κάνω από τον υπολογιστή μου upload σε αυτό το κουτί κάποιες διαφάνειες που παρουσιαστήκαν εδώ πέρα και εσείς μπορείτε να μπείτε να τις κατεβάσετε χωρίς να έχει πάει καθόλου αυτή η πληροφορία σε κάποιον μακρινό internet server. Και βέβαια η ερώτηση είναι και ποιος είμαι εγώ για να πάρω αυτή την εξουσία, να έχω τα αρχεία σας, να μπορώ να τα σβήσω κτλ. Και εκεί ανοίγει η συζήτηση ότι σε τέτοια δίκτυα θα πρέπει να συναποφασίζουμε, θα πρέπει κάποιος να λέει ότι εγώ θα ήθελα αυτό ή το άλλο. Μπορούν να γίνονται εκπαιδευτικές συζητήσεις με πολύ πιο απτό τρόπο. Οπότε δεν είναι ότι λέμε ότι αυτό είναι και πάρτε το και χρησιμοποιήστε το όπως λέμε εμείς, αλλά ουσιαστικά ο σκοπός μας είναι να φτιάξουμε μια διεργασία όπου ο κόσμος συμμετέχει και ουσιαστικά φτιάχνει τα δικά του μικρά ίντερνετ με το μόνο περιορισμό ότι έχουν τοπική εμβέλεια. Κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν είναι περιορισμός, αλλά πλεονέκτημα, γιατί έχουμε και το πρόβλημα ότι με το ίντερνετ απομονωνόμαστε όλο και περισσότερο από αυτούς που ζουν γύρω μας και ζούμε στα filter bubbles κτλ. Που δεν ξέρουμε τι πιστεύει ο διπλανός μας, δεν μπορούμε να του ζητήσουμε βοήθεια γιατί άμα έχει παρουσιαστεί μια ανάγκη κτλ. Και αυτό πάει στις πολιτικές συζητήσεις. Οπότε ένας άλλος λόγος να μπείτε τώρα στο δίκτυο είναι, ας πούμε, για να κατεβάσετε πολύ εύκολα και γρήγορα αυτές τις διαφάνειες. Οπότε αυτή είναι τώρα η υπηρεσία που επέλεξα εγώ ως Παναγιώτη σήμερα να έχει κάποιος σαν και εσάς που είναι εδώ και θα μπει στο δίκτυο. Τώρα πάμε στο Administrator Panel. Οπότε στην ίδια διεύθυνση, άμα κάνω Type Admin, όπως στο WordPress πρέπει να κάνω Type WP Admin, έχω διάφορες επιλογές ως διαχειριστής να διαχειριστώ αυτή την αρχική σελίδα. Το φορτώνω γιατί από ό,τι βλέπω εδώ, για παράδειγμα το Etherpad ήταν deactivate, αλλά το βλέπαμε, οπότε μάλλον το είχα κάνει. Για να δούμε.
Τώρα δεν ξέρω, έχετε μπει. Ένα πρόβλημα είναι ότι αυτό είναι λίγο είναι μικρό. Είναι ένας μικρός υπολογιστής. Άμα μπουν, ξέρω εγώ, 10-15 άτομα, αρχίζει να μην δουλεύει. Αλλά το έχω, να έκανα και κάποια speed test, να δω τη διαφορά, ότι αν συνδέουμε από εδώ ή από το internet service. Τώρα δεν φορτώνει το admin panel. Ναι, δεν ξέρω τώρα. Λοιπόν, okay. Ποιος λέει? Ωραία, δεν ξέρω. Εσείς είστε και hackers, δεν ξέρω τι έχετε κάνει. Εσείς τέτοι. Λοιπόν, εντάξει, θα το δείξω. Λοιπόν, ωραία, εντάξει, τώρα θα πάω στο επόμενο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σύστημα που σε βοηθάει να φτιάχνεις τέτοια δίκτυα. Το admin panel μοιάζει κάπως έτσι. Απλώς θα το περιγράψω τώρα λίγο βιαστικά, θεωρητικά. Έχει διάφορα μενού. Εδώ επιλέγεις ποιες εφαρμογές θα εμφανιστούν εδώ πέρα. Μπορείς να επιλέξεις το δίκτυό σου τι SSID θα έχει, αν θα έχει κωδικό ή όχι, αν θα συνδεθεί με το ίντερνετ. Αν έχεις ένα πιο δυνατό router, μπορείς να το βάλεις, αρκεί να έχει OpenWRT, που είναι ένα βασικό open source firmware για routers, και αμέσως μπορεί ουσιαστικά να λειτουργήσει μόνο ως server και όχι ως access δίκτυο. Μπορείς να αλλάξεις το πώς φαίνεται αυτή η βασική σελίδα. Αυτό που ήθελα να δείξω είναι ότι έχει και WordPress, οπότε ουσιαστικά μπορείς όλη αυτή την παρουσίαση, αν δεν σ' αρέσουν αυτά τα κουτιά που εμένα δεν μου πολύ αρέσουν, μπορείς ουσιαστικά να φτιάξεις μια σελίδα με WordPress που να είναι το front-end της υπηρεσίας που παρέχεις, η οποία να γραφτεί με WordPress τα διάφορα links προς το Etherpad, προς το Nextcloud ή προς το οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή έχει επιλεχτεί να μπει μέσα σε αυτό. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να προσθέσουμε όχι μόνο αυτά τα τεχνικά κομμάτια, αλλά και το πώς το παρουσιάζουμε. Εγώ δεν είμαι ούτε πολιτικός, ούτε δημοσιογράφος. Μπορεί να μην σας έχω προξενήσει το ενδιαφέρον, αλλά μπορεί να υπάρχουν τεχνικές, να έχω εδώ ένα ωραίο πόστερ με τις πληροφορίες που να ξέρετε εύκολα πώς μπορείτε να μπείτε. Δηλαδή, υπάρχει και ένα κομμάτι επικοινωνιακό που θέλουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο που του αρέσει αυτή η ιδέα, να τον βοηθήσουμε να τη στηρίξει, ώστε να μπορέσει να προσελκύσει τους ανθρώπους που κινούνται στους χώρους που τον ενδιαφέρει. Π.χ. κάποιος που έχει ένα εστιατόριο μπορεί να φτιάξει μια ωραία εφαρμογή, ώστε ο κόσμος να σχολιάζει το μενού της ημέρας, για παράδειγμα. Και όλα αυτά χωρίς να χρειάζεται να αγοράσει κάποιο domain, χωρίς να χρειάζεται αυτοί που επισκέπτονται το εστιατόριο να έχουν ίντερνετ, κτλ. Τα οποία γίνονται ακόμα πιο ενδιαφέροντα σε περιοχές όπου το ίντερνετ δεν είναι όσο εύκολο είναι για μας. Τώρα, το επόμενο θέμα είναι και τι κάνουμε στους χώρους. Και αυτό είναι ένα άλλο project που ήθελα να παρουσιάσω παράλληλα, γιατί νομίζω ότι σχετίζονται, το οποίο το λέμε OpenKey. Αυτό έχει φτιαχτεί στη Ζυρίχη, το οποίο είναι ένα software που παρουσιάζει τον εαυτό του σαν μια πλατφόρμα για ανοιχτή εκπαίδευση. Και η ιδέα είναι πώς έχουμε το Meetup που κάνουμε συναντήσεις γύρω από διάφορα θέματα. Είναι μια πλατφόρμα που μας βοηθάει να οργανώνουμε μαθήματα χωρίς να έχουμε αυτή την κλασική σχέση δασκάλου-μαθητών. Συγγνώμη, πόσο χρόνο έχω? Ωραία. Οπότε θα σας δείξω λίγο πώς δουλεύει και το OpenKey και μετά θα πω μερικές έτσι, ιδέες για το πώς όλα αυτά θα μπορούσαν να συνδυαστούν. Το OpenKey είναι μια online πλατφόρμα. Έχει ένα μεταρόλο, δεν είναι κάτι που τρέχει εδώ πέρα, γιατί η ιδέα του είναι να μπορέσει να δημιουργήσει συνέργειες και να βοηθήσει τον κόσμο να δει τι συμβαίνει στην πόλη. Ακριβώς, φανταστείτε το ακριβώς όπως το Meetup, αλλά open source, free software, το οποίο
μπορεί να τον καταστήσει κανείς όπου θέλει κτλ. Η ιδέα ποια είναι, ότι ουσιαστικά μπορεί οποιοδήποτε να ξεκινήσει ένα νέο μάθημα. Τώρα θα μιλήσω λίγο και με τους αγγλικούς όρους. Στα αγγλικά το course είναι μάθημα και το φανταζόμαστε όλοι ένα μάθημα, μια διαδικασία όπως είμαστε τώρα εδώ. Εγώ ψηλά και κάποιοι μαθητές χαμηλά. Το Πένκι θέλει να την πάρει αυτή τη λέξη και να της αλλάξει νόημα και να είναι, όπως λέμε, μια διεργασία στην οποία μπορούν να μπουν πολλοί, να συμμετέχουν και να διαμορφώσουν συλλογικά το τι σημαίνει μια εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτή τη στιγμή δουλεύει σε διάφορες περιοχές. Τώρα είμαι στην Αθήνα, θα μπω στη Ζυρίχη, δεν θα τα καταλαβαίνετε όλα, απλώς υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία. Να σας δείξω καταρχήν ποια είναι η ιδέα. Η ιδέα είναι ότι όποιος προτείνει ένα μάθημα είναι στη φάση του proposal. Έχει προτείνει εδώ ένα μάθημα, ούτε ξέρω τι σημαίνει αυτό. Τώρα δεν φορτώνει, νομίζω ότι είναι φορτωμένο το Raspberry Pi. Θα μπω κατευθείαν στο local internet. Σε ποιο? Με ναι, τέλος πάντων, κάτσε τώρα. Δεν ξέρω, στα Ubuntu με τα Wi-Fi, άμα αλλάζω πολλά, σε κάποια φάση μπερδεύεται και πρέπει να κάνω και reset το μηχάνημα. Τώρα ελπίζω να μην είμαι σε αυτή τη κατάσταση. Συγγνώμη. Τώρα έχασα και τη σελίδα που ήθελα να σας εξηγήσω τα μαθήματα. Θα κάνω ένα restart. Μπορείτε εντωμεταξύ να κάνετε κάποιες ερωτήσεις. Σας βλέπω έτσι λίγο μπερδεμένους. Σας φαίνεται ενδιαφέρον? Καταρχήν θα ενδιαφέρονταν κάποιος από εσάς να στήσει ένα δίκτυο στο σπίτι του για να προσελκύσει τους γείτονες να πουν τη γνώμη τους για κάτι, να ανταλλάξουν, όπως είναι, είχαμε το, ξέρεις, το, όπως το σανσέρ κολλάς, ποιος πέταξε τα σκουπίδια του, να υπάρχει ένα έθερπατ που ο καθένας να γράφει, ξέρω εγώ, ποιος κάνει φασαρία κτλ. Ή αν έχετε κάποιο χώρο που διαχειρίζεστε να έχει ένα σας έπεισα ή όχι. Μην διστάσετε να είστε αρνητικοί, γιατί όπως έλεγε και ένας προηγούμενος ομιλητής, μαθαίνουμε από την κριτική, όχι με το στυλ του Linus, πώς το έλεγε, ότι είναι garbage, pure garbage. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν εφαρμογές σε ομάδες πολιτιστικές, στον πολιτισμό γενικά, εάν έχει ήδη χρησιμοποιηθεί. Αυτό μόλις έχει φτιαχτεί με αυτή τη μορφή, οπότε δεν έχουμε αγγίξει τους χρήστες, ας πούμε. Προσπαθούμε τώρα να το πακετάρουμε σε μια μορφή που να είναι εύκολο, αλλά είναι ένα από τις βασικές μας, ας πούμε, ιδέες για το πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Επειδή έχει και αυτή την ευκολία, μπορείς να το πάρεις με μια μπαταρία, μπορείς να φανταστείτε έναν καλλιτέχνη δρόμο που παίζει μουσική, που θα μπορούσε να συνδέσεις το δίκτυό του και να κατεβάζεις τη μουσική του, να αφήνεις και εσύ ένα τραγούδι ή να τον παίρνεις ένα YouTube, ένα βίντεο και να το ανεβάζεις, ώστε όσοι περνάνε από το ίδιο σημείο να βλέπουν παλιές στιγμές της ίδιας. Αυτή η αμεσότητα και η γεωγραφική εγκύτητα, χωρίς να χρειάζεται ένα application, ένα account σε ένα Silicon Valley service,
Νομίζω δεν το έχουμε σκεφτεί και δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί σαν δυνατότητα και πιστεύω ότι αν αυτό το μοντέλο ότι αντί να φτιάχνω μόνο ένα site στο ίντερνετ μπορώ να φτιάξω ένα μικρό δίκτυο με ένα site, αν ο κόσμος το συνειδητοποιήσει, υπάρχουν πολύ δημιουργικοί άνθρωποι που θα φτιάξουν τέτοια ωραία πράγματα. Και θέλω να τονίσω ότι εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα παραπάνω από το να το πακετάρουμε όλο αυτό. Έχουμε φτιάξει αυτές τις εφαρμογές με το interview και το guestbook, αλλά αυτά είναι πολύ απλά πράγματα. Μπορεί, άμα κάποιος του αρέσει αυτή η ιδέα, να φτιάξει πολύ ενδιαφέροντες εφαρμογές που παίρνουν υπόψη αυτή την εγκύτητα και τη δυνατότητα ανωνυμίας, όπως λέω, χωρίς με εμπιστοσύνη. Γιατί μπορείτε να είστε εσείς όλοι ανώνυμοι σε αυτό το Etherpad, αλλά να ξέρουμε ότι δεν είναι ένας Ρώσος hacker που έχει μπει και είσαστε εδώ, σας βλέπω ποιοι είστε. Και εσείς βλέπετε ποιος έχει αυτό το δίκτυο. Μπορείτε να με εμπιστευτείτε ή να μην με εμπιστευτείτε. Και αυτό είναι επίσης σημαντικό, γιατί αυτά τα είδους τα σύρματα δίκτυα μπορούν να κάνουν πολύ κακό σε αυτούς που συνδέονται σε αυτά. Οπότε εγώ θα πρέπει να κερδίσω και την εμπιστοσύνη σας. Αλλά εγώ ως Παναγιώτης. Οπότε αυτό είναι χρήσιμο σε μια κοινωνία, να υπάρχουν άνθρωποι που να πρέπει να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον ώστε κάτι να λειτουργήσει. Γιατί με το τύπου bitcoin και blockchain λύσεις, είναι το bitcoin που μας εγγυάται ότι όλα είναι σωστά και δεν χρειάζεται πια να εμπιστευόμαστε κανέναν, καθόμαστε στο σπίτι μας κτλ. Έχω σίγουρα ακόμα χρόνο. Τέλος, πολύ γρήγορα. Η ιδέα του OpenKey λοιπόν είναι ότι μπορώ να έχω μια ιδέα η οποία να είναι ότι μου κατέβει στο μυαλό. Εγώ θέλω να μάθω jiu-jitsu. Πιστεύω ότι είναι κάτι ενδιαφέρον, μπορούμε να το μάθουμε. Δεν είναι ανάγκη να φτιάξεις μια σχολή ή υπάρχει σε αυτούς το. Και να το πω σαν ιδέα και να μην κάνω τίποτα άλλο. Και μετά η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους να συμμετέχουν, να πούνε ότι εγώ μπορώ να το διδάξω αυτό που θες εσύ να μάθεις. Ή μπορεί να μην είναι κάτι που να πρέπει να διδάξει κάποιος, αλλά όλοι μαζί να το χτίσουμε. Εγώ μπορώ να έχω ένα δωμάτιο, ένα χώρο που αυτό μπορεί να διδαχτεί. Κάποιος μπορεί να βοηθήσει στην επικοινωνία, στην οργάνωση κτλ. Οπότε όταν πάει κανείς στην αρχική σελίδα, βλέπει τέτοιου είδους ιδέες και βλέπει, ας πούμε, εδώ με κόκκινο ότι ποια μαθήματα χρειάζονται βοήθεια, ας πούμε. Ή βλέπει, αυτό είναι το do it yourself networking, είναι δικό μου και έχω προτείνει ότι θέλω να διδάξω αυτά που σας λέω τώρα και να συζητήσουμε όλοι μαζί και αυτό είναι μάθημα που θα γίνει, είναι στα upcoming, ας πούμε. Οπότε έχει φτιαχτεί ένα ωραίο σύστημα που μπορείς πολύ εύκολα να βρίσκεις τι από αυτές τις προτάσεις μαθημάτων έχουν σχηματιστεί και διδάσκονται και να δεις ακόμα και το ημερολόγιο της εβδομάδας, ας πούμε. Αλλά μπορείς να δεις και τι χρειάζεται τη συμμετοχή σου. Με MOV είναι αυτά που φαίνονται. Αυτό, ας πούμε, είναι ένα μάθημα μη βίαιης επικοινωνίας, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο, νομίζω, και στην Ελλάδα και παντού. Και σιγά-σιγά φτιάχτηκε, είναι 17 μέλη. Και έγραψα εγώ εδώ τώρα στα γερμανικά, μαθαίνω και γερμανικά, ότι είναι έτοιμο το μάθημα, άντε να το κάνουμε, ας πούμε. Οπότε ουσιαστικά φτιάχτηκε μια ομάδα η οποία ενδιαφέρεται για να μάθει μη βίαιη επικοινωνία. Και αν πάω στη σελίδα μου, υπάρχουν και διάφορες ωραίες έτσι χρήσεις. Μπορώ να δω τις διάφορες, υπάρχουν διάφορα επίπεδα. Υπάρχουν περιοχές, αλλά μπορείς να φτιάξεις και groups. Οπότε εγώ έχω, ας πούμε, ένα group. Για τα διάφορα είδων μαθημάτων που θέλω να διδάξω. Π.χ. το ένα είναι το NetHood. NetHood είναι ο οργανισμός που έχουμε ιδρύσει για να κάνει αυτά τα project και σου δίνει η πλατφόρμα κάποια iframes ώστε όλα αυτά που έχεις οργανώσει γύρω από το tag ενός group ή ενός venue να μπορείς, ας πούμε, να τα δείξεις σε ένα kiosk, σε ένα display. Και εδώ, ας πούμε, μπορώ να έχω ένα μεγάλο display σε μια αίθουσα και να δείχνει τι μαθήματα γίνονται. Εδώ, σε αυτή τη διαφάνεια που είχα δείξει πριν. Εδώ βλέπετε, έχει ένα display σε ένα σχολείο που διδάσκει με εθελοντές ξένες γλώσσες σε μετανάστες. Σε κάθε αίθουσα, επειδή εκεί γίνεται χαμός με τους εθελοντές, έρχονται, φεύγουν, ακυρώνονται μαθήματα, γιατί όλα είναι εθελοντικά, υπάρχει σε κάθε αίθουσα μια τέτοια οθόνη. Αυτός είναι ένας από τους ιδρυτές του OpenKey. Και εδώ είναι μερικά από τα μαθήματα που πραγματικά γίνανε με τη βοήθεια της πλατφόρμας.
Οπότε για να μην τα επιλογώ και να τελειώσω, αυτό που σκέφτομαι, ο λόγος που τα παρουσιάζω αυτά μαζί, είναι και εδώ αφήνω μια διαφάνεια για το Nethood, είναι ότι ουσιαστικά νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να σκεφτούμε τους χώρους, τους φυσικούς χώρους που συναντιόμαστε στην πόλη, ως χώρους που μπορούν να έχουν ένα ψηφιακό επίπεδο, μια υπηρεσία, μια σελίδα, ένα social δίκτυο, το οποίο αυτοί που κινούνται γύρω από το χώρο μπορούν να επηρεάζουν. Και μετά όλοι αυτοί οι χώροι στην πόλη που αποκτούν και μια ταυτότητα ψηφιακή, να μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους και με πλατφόρμες σαν το OpenKey να μπορεί κανείς να κινηθεί και να πάει στους διαφορετικούς χώρους, να βρεθεί με άλλους ανθρώπους, να συμμετέχει σε εκπαιδευτικές διεργασίες, σε κοινωνικές διεργασίες και όλη αυτή η πληροφορία με κάποιο τρόπο να αποθηκεύεται σε αυτά τα τοπικά δίκτυα και να μπορεί κανείς ουσιαστικά να δημιουργεί ένα κατανεμημένο δίκτυο όπου ο κάθε κόμβος του δεν είναι ένας hacker στην Αμερική που τον εμπιστευόμαστε γιατί μιλάει με πολιτικό τρόπο και μας λέει ελάτε στον, δεν ξέρω αν ξέρετε, το Mastodon που είναι ένα distributed Twitter για παράδειγμα, αλλά ούτε που τους ξέρω εγώ αυτούς τους που προτείνουν τους σερβερ. Ενώ αυτό που λέμε τώρα είναι ότι αυτά οι κατανεμημένοι σερβερς δεν είναι κάπου και ανήκουν σε κάποιον, αλλά έχουν μια φυσική υπόσταση. Μπορώ να τους ουσιαστικά να τους επισκεφτώ, να γνωρίσω αυτούς που τους τρέχουν και με άλλους ανθρώπους να οργανωθούμε και να κάνουμε πράγματα γύρω από αυτό το ψηφιακό, ας πούμε, χώρο. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Υπάρχουν ερωτήσεις. Να ξαναρωτήσω εγώ. Όχι. Ευχαριστούμε πολύ.